Περίπου 60 διαδηλωτές εισέβαλαν στο κτίριο του Κογκρέσου στην Βραζίλια της Βραζιλίας. Φρούροι έσπευσαν να τους απομακρύνουν, κάτι που μάλλον αποδείχθηκε δύσκολη υπόθεση. Οι διαμαρτυρόμενοι φώναζαν συνθήματα εναντίον των ιδιωτικοποιήσεων που σχεδιάζει η κεντροδεξιά κυβέρνηση του Προέδρου Μισελ Τέμερ. Κάποιοι από τους διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα υπέρ της πρώην Προέδρου της Βραζιλίας, Ντίλμα Ρούσεφ. Την ίδια ώρα, κεντρικοί δρόμοι του Ρίο Ντετζανέιρο έμοιαζαν με πεδίο μάχης. Βγαίνουμε στους δρόμους γιατί διεκδικούμε βασικά δικαιώματα. Μιλάμε για δικαιώματα πολιτών και δημοσίων υπαλλήλων του Ρίο Ντετζανέιρο. Εδώ δεν υπάρχουν εγκληματίες και κλέφτες. Είμαστε εργαζόμενοι και μας κυνηγάνε, μας ρίχνουν σφαίρες από καουτσούκ. Δεκάδες διαδηλωτές τραυματίστηκαν ενώ η αστυνομία προχώρησε σε αρκετές συλλήψεις.